Συνεδρίασε η κυρία. Ψάχνω να βρω λόγια και εκφράσεις για να διατυπώσω το τι συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση. Οι άνθρωποι αυτοί πια και ειδικά οι κατηγορουμένοι, η οποία επιτρέπει στο όνομά της να γίνονται αυτές οι συμπεριφορές, και για τους ανθρώπους αναφέρομαι στους συναδέλφους του. Μέχρι σήμερα έχω αποφύγει την οποιαδήποτε αναφορά στους συναδέλφους, γιατί σέβομαι το δύσκολο έργο το οποίο έχουν ως υπερασπιστές. Δεν σέβονται τίποτα. Δεν σέβονται ούτε τη μνήμη του ανθρώπου αυτού που έχει χάσει τη ζωή του. Δεν σέβονται τους γονείς του, τους συγγενείς του, αλλά το κυριότερο απ' όλα δεν σέβονται τη δικαιοσύνη και τον ρόλο που έχει η δικαιοσύνη στην κοινωνική ειρήνη. Οι πράξεις των συναδέλφων της υπερασπίσεως είναι ποινικά αδικήματα. Οι προσβολές της Προέδρου των τακτικών δικαστών και του κυρίου εισαγγελέα, σήμερα ενός ιδιαίτερα ευπρεπούς εισαγγελέα, ο οποίος έχει κάνει ένα υπεράνθρωπο αγώνα ώστε να γίνει δίκη αυτή με έναν υφάλιο τρόπο και σε κλίμα δικαίας δίκης, είναι καθημερινές. Κάθε φορά που εμφανίζεται αυτό το δίδυμο των υπερασπιστών, το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να έχουμε δίκη, και το βέβαιο είναι ότι κάθε λέξη την οποία λέγουν θίγει την τιμή και την αξιοπρέπεια των δικαστών και συγχρόνως προσβάλλει τη μνήμη του θυμάτος και συγχρόνως προσβάλλει και εμάς τους δικηγόρους της πολιτικής αγωγής. Θα ήθελα λίγο, κύριε Κούγια, να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτον, αν δικονομικά στέκει σήμερα που είχε προχωρήσει η διαδικασία στην απολογία και είχε ζητήσει η ίδια η κατηγορουμένη προθεσμία μέχρι σήμερα για να απολογηθεί, και ευνηδίως έχουμε την παρουσία μαρτύρων υπεράσπισης, συγγενών της, που ζητούν να καταθέσουν σήμερα. Δικονομικά στέκει αυτό? Από ό,τι εσείς έχετε ακούσει και από ό,τι είναι καταγεγραμμένο στα πρακτικά, ο δικηγόρος που εμφανίστηκε σήμερα ρητός έχει παραιτηθεί της υπερασπίσεως. Η παραίτηση είναι ενέργεια μονομερής και ανέκλητη. Έχουν ήδη διοριστεί δύο δικηγόροι της επαγγέλματος, οι οποίοι δεν μπορούν να αντικατασταθούν, έστω και αν τον θέλει η κατηγορουμένη, γιατί η κατηγορουμένη έχει εξαντλήσει το δικαίωμά της. Έχει δικαίωμα να μην δεχθεί δύο φορές δικηγόρους και ακολούθως υποχρεωτικά δικάστηκε χωρίς δικηγόρο με τις νέες οικονομικές διατάξεις. Ο συγκεκριμένος συνάδελφος δεν έχει καμία δικονομική υποδομή ώστε να παρίσταται στην αίθουσα του δικαστηρίου. Θα μπορούσε ο ίδιος, αν ήθελε, να προσφερθεί ως μάθηρας παρασπίσεως και να του προτείνει κατηγορουμένη και να πει οτιδήποτε, αλλά ως δικηγόρος, από τη στιγμή που παραιτήθη, δεν έχει δικαίωμα να προσέρχεται όποτε αυτός θέλει και να προβάλλει δικονοκά δικαιώματα. Η κατηγορουμένη έχει δικαίωμα να καταθέσει. Η κατηγορουμένη έχει δικαίωμα ως φυσικό πρόσωπο να καταθέσει έτοιμα εξαίρεσης εναντίον ιουδήποτε. Βεβαίως έχει ήδη εξαντλήσει το δικαίωμά της όσον αφορά την Πρόεδρο. Γιατί όσοι θυμάστε, πάλι. Και αυτό τώρα είναι, αλλάζει το αίτημα και είναι αυτό για όλη. Αυτό θέλω να σας πω, ότι έχει εξαντλήσει το δικαίωμά της ήδη με την Πρόεδρο, η οποία Πρόεδρος εκ λόγων ευπρεπίας υπέβαλε και προσωπική αίτηση αποχής. Αυτά εκρίθησαν αμετάκλητα. Η κατηγορουμένη, η άποψή μου είναι ότι είναι υποχείριο. Αυτή είναι η κρίση μου. Αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν σαν σκοπό να διεξαχθεί η δίκη. Έχουν σαν μοναδικό σκοπό να μην διεξαχθεί η δίκη. Το έχω ξαναπεί ότι εμείς οι δικηγόροι παριστάμεθα μόνο και μόνο για να βοηθήσουμε το δικαστήριο για να εκδώσει μια δίκαιη απόφαση. Όμως, αυτή η εξευτελιστική εικόνα δικηγόρων, την οποία και εσείς αντιμετωπίζετε, αν υπήρχε μια κάμερα μέσα στο δικαστήριο, είμαι βέβαιος ότι θα είχε αγανακτήσει το σύνολο του ελληνικού λαού για το τι συμβαίνει σε μια τόσο σπουδαία υπόθεση. Εσείς όμως ως δημοσιογράφοι νομίζω ότι το μεταφέρετε. Και εκείνο το οποίο γίνεται καθημερινά, το ακροατήριο που είναι πολίτες της Τρίπολης, αλλά πολλοί από αυτούς έχουν έρθει και από τις πέριξ περιοχές λόγω του ενδιαφέροντος της δίκης, να εισπράττουν μια εξευτελιστική εικόνα για τη δικαιοσύνη, για την οποία καμία επαιτειότητα δεν έχει το δικαστήριο, το οποίο καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Όμως, ως δικηγόρος πολιτικής αγωγής, που εκπροσωπεί
την οικογένεια του θύματος, θέλω να σας πω ότι είμαι κατά αγανακτισμένος. Δεν το περίμενα ποτέ ότι σε μια τόσο σπουδαία υπόθεση που παρακολουθεί όλη η Ελλάδα, συνάδελφοι θα προσφεύγουν σε τέτοιες συμπεριφορές. Και είμαι έτοιμος να ασκήσω, προσωπώντας τους συγγενείς, τα δικονομικά δικαιώματα που έχουν και αυτοί για αυτό που συμβαίνει σε αυτήν την υπόθεση. Που είναι πια. Θέλω να επιφυλαχτώ, γιατί δεν θέλω να λειτουργήσω εν θερμό. Βλέπετε ότι με ήρεμο τρόπο αντιμετωπίζω την υπόθεση. Είδατε ότι εχθές ήμουν ο πρώτος που είπα ότι πρέπει να απολογηθεί η κατηγορία. Χρησιμοποιήσατε μάλιστα τη λέξη. Αν μπορούσα να χρησιμοποιήσω, είπα τη λέξη απαιτώ, το απαιτώ να γίνει, αλλά κάνω έκκληση. Και έγινε δεκτό το αίτημά μας. Η κυρία κατηγορουμένη δεν έχει στερηθεί κανένας δικαιωμάτος της. Αντιθέτως, η ίδια με τη συμπεριφορά της, εκεί που εμφανίζεται ως υποκατάρρευση, αμέσως με την προτροπή του συναδέλφου, ο οποίος της παρέδωσε με έναν τρόπο ιταμό το αίτημα αυτό. Σήκωσε την κάθισε, την και η ίδια, με τον ίδιο τρόπο, αυτομάτως μετεβλήθη σε μια οργισμένη και πλήρως έχουσα της, όχι μόνο της αισθήσης της, αλλά γενικότερα της συγκρότησης της προσωπικότητας γυναίκα. Και βλέπετε ότι αυτές οι αλλαγές, το μόνο το οποίο σου κάνουν είναι να σε αγανακτούν. Λυπάμαι πολύ για αυτό που συμβαίνει. Λυπάμαι πολύ για τους συναδέλφους μου. Φτάνω στο σημείο να το πω αυτό μετά από τόσο καιρό. Μας εξευτελίζουν όλους τους δικηγόρους και πραγματικά δεν γνωρίζω τι πρέπει να κάνω στην υπόθεση αυτή. Προσπαθώ με νυφαλιότητα να σταθώ και θα, μαζί με τον νεαρό συναδελφό μου που εκπροσωπεί επάξια την πολιτική αγωγή, θα κάνουμε τα πάντα ώστε αυτή η δίκη να ολοκληρωθεί. Κύριε Κουγιά, να ρωτήσουμε κάτι. Έχετε, ο κύριος Ρομποτής υποστηρίζει ότι έχει αποχωρήσει αρκετές φορές. Το έχουμε δει άλλωστε και όλοι, αλλά δεν έχει υποβάλει ξεκάθαρα παραίτηση. Όχι, οι αποχωρήσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν. Είμαστε μπροστά. Αυτό υποστήριξε και τώρα, γι' αυτό θέλω να μας πείτε. Ναι. Όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει και να λαμβάνει και την ευθύνη των λεγόμενων του. Επανήλθε πάλι λέγοντας αυτό. Αν θέλεις ο ίδιος να φαίνεσαι αναξιόπιστος, είναι δικαίωμά σου. Κύριε Κούγια, να πάμε λίγο στην υπόθεση αυτή καθεαυτή της δίκης. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας σχετικά με τις αντιφάσεις ενός εκ των μαρτύρων, λίγο με τον κύριο Αλεξανδρία, αν θεωρείτε. Ναι. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι μετά την κατάθεση των εργαζομένων σε αυτόν, οι οποίοι ήταν και αυτοί οι οποίοι τον βοήθησαν να μην είναι κατηγορούμενος, όπου εκείνο το οποίο ανεδείχθη είναι ότι το χρόνο που διαπράχθη το έγκλημα ο συγκεκριμένος ήταν εκτός του χώρου που υποστήριζε, δηλαδή ουσιαστικά το άλοθη το οποίο προέβαλε κατέρευσε, είναι θέμα πλέον του δικαστηρίου να, με δικονομικό τρόπο να πράξει τα δέοντα. Δηλαδή? Δεν θέλω να μιλήσω, δεν έχω μάθει να λειτουργώ έτσι. Με την αγόρευσή μου θα τοποθετηθώ.